Πάντοτε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι στην 18η κατήχηση, την και τελευταία, όπως σας έχω πει, του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων, και επειδή αναφέρεται εις το θέμα της Εκκλησίας και επειδή έκανε μία σύντομη ανάλυση σε ένα από τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες της Εκκλησίας, σε μία, ότι η Εκκλησία είναι καθολική, εις μίαν, λέμε στο σύμβολο της πίστεως, στο σύμβολο της Νικαίας, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, αυτά τα τέσσερα γνωρίσματα της Εκκλησίας, και επειδή δεν έχει χρόνο ο Άγιος Κύριλλος, είπαμε, βιάζεται, αυτά βέβαια είχαν διδαχθεί στους κατηχουμένους, απλώς είναι μία επανάληψη. Αυτές οι κατηχήσεις είναι επανάληψη, διότι μπορεί ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια να κατηχούντο οι κατηχούμενοι, και τώρα είναι η περίοδος που λέγονται φωτιζόμενοι, δηλαδή οι υποψήφοι να βαπτιστούν, και τους γίνονται αυτές οι κατηχήσεις. Είναι μία, θα λέγαμε, ολοκλήρωσης και επανάληψης όλης της χριστιανικής διδασκαλίας. Γι' αυτό ακριβώς και παρατρέχει, επειδή χρόνο δεν έχει, ίσως να ήταν Χριστούγεννα, ίσως Πάσχα, δεν το έχω δει, δεν ξέρω, στην πατρολογία δεν ξέρω τι λέει εκεί ο πατρολόγος, και συνεπώς έπρεπε γρήγορα να τελειώσουν. Λέει, δεν έχω καιρό περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο, παρατρέχει τις τρεις άλλες ιδιότητες της Εκκλησίας. Σας είπα όμως ότι μια που εμείς πήραμε τις κατηχήσεις και που εμείς δεν είμαστε δυστυχώς κατηχημένοι από άλλες περιπτώσεις, άλλο καιρό, είναι μια ευκαιρία να δούμε και τις άλλες ιδιότητες της Εκκλησίας. Είδαμε τι θα πει καθολική Εκκλησία, είδαμε την περασμένη Δευτέρα τι θα πει η Εκκλησία είναι μία. Τώρα θα δούμε τι σημαίνει η Εκκλησία είναι Αγία, εις μίαν Αγίαν Καθολική, και θα δούμε πρώτο Θεός την ερχομένη Δευτέρα τι θα πει Εκκλησία Αποστολική. Καταρχάς θα πρέπει να κάνουμε μία διασάφηση του όρου Άγιος. Άγιος, Αγία, λέμε. Τι σημαίνει αυτό? Η έννοια Άγιος έχει μια διπλή σημασία. Καταρχάς, αρνητική, που σημαίνει ο χωρισμός από την αμαρτία. Είναι αυτός που είναι χωρισμένος από την αμαρτία, αυτός ο οποίος δεν έχει σχέση με την αμαρτία. Η δεύτερη έννοια είναι αυτός που είναι εμπλουτισμένος με αρετές. Ο Θεός, λέμε, είναι Άγιος. Πρώτον, διότι είναι χωρισμένος από την αμαρτία. Δεύτερον, διότι είναι εμπλουτισμένος με αρετές. Ποιες είναι αυτές οι αρετές? Στο Θεό δεν λέγονται αρετές. Αν τις πούμε θα τις λέγαμε καταχρηστικά. Λέγονται ιδιότητες του Θεού. Αν θέλετε να είμαι ακριβέστερη στην ορολογία, την πατερική ορολογία, θα λέγαμε ενέργειες του Θεού. Σε μας, επί παραδείγματι, η αγάπη είναι μία αρετή στο Θεό, είναι μία ιδιότητα. Ακριβέστερα, είναι μία ενέργεια του Θεού. Μία ενέργεια του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι Άγιος, τόσο διότι είναι χωρισμένος από το ρυπαρό, το βρώμικο, την αμαρτία, όσο και γιατί είναι εμπλουτισμένος με ενέργειες αγαθές. Και το σημαντικό είναι ότι η ουσία του Θεού, ας το πούμε και αυτό, είναι Αγία. Φύσης, είναι πληθυντικός αριθμός, φύσης, το σύστημα ψηλογιώτη, η φύσης των όντων δεν είναι ούτε Αγία, ούτε μη Αγία. Ο άνθρωπος, επί παραδείγματι, δεν είναι ούτε Άγιος, ούτε μη Άγιος. Αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα το αποκτήσει ο ίδιος με την προαίρεσή του. Είτε το μη Άγιος, είτε το Άγιος.
Συνεπώς, η φύση των όντων, είτε των λογικών είτε των μη λογικών, όπως είναι η δημιουργία, τα βουνά, η θάλασσα, οι πέτρες, τα αστέρια, ο ήλιος, το φεγγάρι, η ουσία τους, αυτή η κτιστή ουσία, δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε τα κτιστά όντα, λογικά ή μη λογικά, να τα πούμε άγια. Ότι έχουν δηλαδή αγία ουσία. Όχι. Ούτε οι άνθρωποι, πολύ παραπάνω τα άλλα πράγματα. Αλλά η ουσία του Θεού είναι φύση αγία. Φύση αγαθή. Φύση αγαθή. Ενώ εμείς γινόμεθα ενεργεία αγαθή ή αγία. Ωραία το λέγει αυτό ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, που κάνει διάκριση της ουσίας του Θεού και της ουσίας των όντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ο Θεός είναι φύση αγαθός και μάλιστα λέγει ότι το αγαθόν, είναι πολύ σπουδαίο αυτό που σας λέω, ακούστε λέτε γιατί είναι σπουδαίο, διότι το αγαθόν έχει ουσία, είναι η ουσία του Θεού, και για τον άνθρωπο είναι ευκολότερο να κάνει το αγαθόν. Ενώ το κακό δεν έχει ουσία, γιατί ο Θεός δεν έκανε κακές ουσίες. Ο διάβολος δεν είναι ουσία κακή. Ο διάβολος είναι κακός στην προαίρεση. Δεν είναι στην ουσία κακή η φύση, η ουσία του διαβόλου, γιατί αλλιώτικα ο Θεός θα κάνει και το καλό και το κακό. Όχι. Ο διάβολος είναι κακός στην προαίρεση. Συνεπώς, και ο άνθρωπος, αν γίνεται κακός, είναι στην προαίρεση. Δεν είναι στην ουσία. Μη λέει κάποιος, ή το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει. Μη λέει κάποιος, αυτή είναι η φύση μου. Ποια φύση σου? Έτσι σε έκανε ο Θεός. Έτσι γεννήθηκα. Ποιος το λέει? Μπορεί να κουβαλάς ενδεχομένως κληρονομικές, θα λέγαμε, κληρονομικές καταστάσεις. Αλλά δεν σε έκανε ο Θεός έτσι όπως λες εσύ. Στο χέρι σου είναι να γίνεις αγαθός. Και όπως σας είπα, που λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι το αγαθόν είναι ευκολότερο επειδή είναι «ον», ενώ το κακό είναι δυσκολότερο γιατί είναι «μη ον», «μη υπάρχον», ενώ το αγαθόν είναι ουσία γιατί είναι ο Θεός. Τώρα, αν μου πείτε, γιατί ευκολότερα κάνουμε το κακό και δυσκολότερα το αγαθό, αυτό δείχνει μία διαστροφή. Μία διαστροφή των ανθρώπων. Μία διαστροφή. Αλλά όλο το θέμα ξεκινάει από τον Θεό. Ο Θεός είναι Άγιος. Άγιος ο Θεός. Είδατε τι λέμε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Αυτός ο ύμνος τροποποιημένος είναι ύμνος των Αγίων Αγγέλων. Εις το διεινεκές υμνούν των Θεών. Και εις το διεινεκές, δηλαδή από το παρελθόν, και εις το διεινεκές, εις το μέλλον, οι άγγελοι κάποτε εκτίστησαν, από τον καιρό που εκτίστησαν, υμνούν των Θεών και λέγουν Άγιος, Άγιος, Άγιος. Και ξέρετε γιατί το λένε τρεις φορές? Όχι μόνο διότι το τρία σημαίνει υπερβολή, είναι αυτό που λέμε σου εύχομαι να ζήσεις χρόνια πολλά πολλά πολλά, το υπερβολικό, αλλά γιατί το κάθε Άγιος αντιστοιχεί στο κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό εμείς στη διασκευή που κάναμε του Τρισαγίου Ύμνου λέμε Άγιος ο Θεός ενώ με τον Πατέρα, Άγιος ισχυρός εννοούμε τον Υιόν, Άγιος αθάνατος εννοούμε το Πνεύμα του Άγιον. Όμως και τα τρία, Θεός, ισχυρός και αθάνατος, είναι και στα τρία πρόσωπα. Και στα τρία πρόσωπα. Εν τη αυτή περιπτώσει ο Θεός είναι Άγιος, εκφύσεως. Όχι εκπροαιρέσεως, είναι εκφύσεως. Το μεγάλο μας λοιπόν αντίκρισμα είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ότι συνεπώς προέρχεται από τον Θεό, είναι και αυτό Άγιο. Θα μπορούσαμε εδώ να σταματήσουμε και να λέγαμε τελειώσαμε. Όμως πρέπει να κάνουμε αυτά τα πράγματα έτσι κάπως λιανά
για να τα κατανοήσουμε. Η αγιότητα στην Εκκλησία αποτελεί ως ιδιότητα, έτσι, ως ιδιότητα, το κάτι το πολύ πολύτιμο, το εξαιρετικά πολύτιμο, γιατί η Εκκλησία είναι ταμείον αγιασμού. Δηλαδή η αποθήκη του αγιασμού μας, για να γίνουμε άγιοι, η Εκκλησία είναι. Δεν υπάρχει καμία άλλη πηγή στον ορατόν και αόρατον κόσμον έξω από την Εκκλησία. Είπα και αόρατον κόσμον, διότι μην ξεχνάτε ότι η Εκκλησία είναι η Εκκλησία όχι μόνο ημών αυτών, αλλά και των Αγγέλων. Ποιος σας είπε ότι οι Άγγελοι δεν αποτελούν μέλη της Εκκλησίας? Ναι, ο Θεός, οι άνθρωποι, οι Άγγελοι είμεθα μία Εκκλησία. Αν διαβάσετε την Αποκάλυψη, θα δείτε να μπερδεύετε τόσο συχνά το στοιχείο των Αγγέλων με το στοιχείο των ανθρώπων, γιατί η Εκκλησία είναι μία. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε την αγιότητα, τον αγιασμό, ως μία πηγή έξω από την Εκκλησία. Και είναι Αγία η Εκκλησία για τους εξής καμιά δεκαριά λόγους βάζω εγώ τώρα εδώ, μπορεί να είναι κι άλλοι. Καταρχάς, το αόρατο στοιχείο της Εκκλησίας είναι ο Θεός, διότι όπως σας είπα και με ανάλυση, ότι ο Θεός είναι φύση Άγιος. Ακόμη δεύτερον, ο Θεός καθιστά την Εκκλησία ναό του και λαό του, ανάμεσα στον οποίον λαό του εμπεριπατεί. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, δεν το ξέρετε, ουκίδατε, λέει στους Κορινθίους, ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Αν μου πείτε, γιατί λέει ναός του Αγίου Πνεύματος και δεν λέει ναός του Πατρός ή ναός του Υιού? Καταρχάς, εξαίρεται το Πνεύμα το Άγιον, αλλά το Πνεύμα το Άγιον δεν είναι χωρισμένο ούτε από τον Υιόν ούτε από τον Πατέρα, αλλά εξαίρεται, δηλαδή προβάλλεται το Πνεύμα το Άγιον, διότι το Πνεύμα το Άγιον, θα το δούμε λίγο πιο κάτω, είναι εκείνο που μένει στην Εκκλησία και προκαλεί την πνευματική ζωή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Δεν ξέρετε λοιπόν ότι είσαστε ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος? Μάλιστα στην ίδια επιστολή Α' Κορινθίους, νομίζω στο 4ο κεφάλαιο, γιατί αυτό που σας λέω είναι στο 6ο κεφάλαιο, λέει το εξής: ο φθήρων των ναών του Θεού φθερεί τούτον ο Θεός. Αυτός που καταστρέφει τον ναό του Θεού θα τον καταστρέψει ο Θεός. Ήτινες εστέ ημείς. Εδώ βέβαια Εκκλησία δεν είναι όπως με την ειδική και στενή έννοια που θα το πεις δύο κεφάλαια πιο κάτω, ότι είναι αυτή η ύπαρξη του ανθρώπου. Μάλιστα αν το θέλετε ειδικότερα του σώματος. Όχι ότι είναι του σώματος, είναι και του σώματος και της ψυχής, αλλά εδώ θα λέγαμε είναι μια απάντηση εναντίον του γνωστικισμού, διότι δεν βγάζει το σώμα από την ψυχή ούτε το χωρίζει. Εάν ο Θεός έχει κατοικία του το σώμα, πολλό δε μάλλον θα έχει την ψυχή, πολλό δε μάλλον. Τονίζει το σώμα για να βουλώσει, να απαντήσει εις τους γνωστικούς. Βλέπετε, μέσα στον Απόστολο Παύλο βρίσκουμε πάρα πολλά στοιχεία που είναι κατά του γνωστικισμού, τον οποίο βεβαίως θα λέγαμε ο γνωστικισμός υπήρχε 3 αιώνες π.Χ., αλλά ο γνωστικισμός με τη μορφή να πάρει τον χριστιανισμό και να τον ζυμώσει ακόμη δεν είχε εμφανιστεί στον Απόστολο Παύλο, αλλά εκείνος με το προφητικό του μάτι βλέπει. Αλλά ήδη εμφανίζεται αυτός ο χριστιανοποιημένος γνωστικισμός στην εποχή του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Ζει ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Απόστολος Παύλος λέει, θα σας λένε μη άψιμη δε γεύση, ο γάμος είναι κακός. Το λέει προφητικά. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα τα πει σαν κάποια πράγματα που ήδη έχουν έλθει. Λοιπόν,
Προσέξτε. Είναι ναός του Θεού ο άνθρωπος, αλλά είναι και η Εκκλησία ναός του Θεού. Με την πρώτη σημασία, δηλαδή ή την εσέστε εμείς, εννοεί όπως είμαστε σύνολο, είμαστε η Εκκλησία του Θεού, ο ναός του Θεού. Όχι Εκκλησία με την έννοια ότι είμαστε όλοι μαζί, αλλά είμαστε ναός, δηλαδή κατοικητήριον. Εκείνος που καταστρέφει το ναό του Θεού θα τον καταστρέψει. Πώς μπορεί να καταστρέψει? Εις μεν την περίπτωση που λέγαμε του κάθε ανθρώπου είναι η πορνεία, η ανηθικότητα, όχι η πορνεία, η ανηθικότητα. Σε όλο της το φάσμα. Σε όλο της το φάσμα. Γιατί λίγο πιο πάνω στο έκτο κεφάλαιο λέει: μη πλανάστε ούτε πόρνη, τον είμαι ο μικρογιώτα, ούτε μαλακή, είναι η παθητική ομοφιλόφιλη, ούτε μοιχή, ούτε αρσενοκίτε, είναι η ενεργητική ομοφιλόφιλη. Τέσσερα λέει, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Δεν θα μπουν στη βασιλεία του Θεού. Τώρα εδώ το λέγει σαν σύνολο. Τι εννοεί? Είναι η αίρεσις. Είναι εκείνος που καταστρέφει την Εκκλησία του Θεού με την αίρεση. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο. Αυτός που καταστρέφει την Εκκλησία, τον ναό του Θεού, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Φθερεί. Φθύρο φθερό μέλλον. Φθερεί. Θα τον καταστρέψει ο Θεός. Ακόμη γιατί ο λαός του Θεού είναι Άγιος. Λέγει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές ο Θεός λέγει ότι ο λαός του είναι Άγιος. Πολλές φορές ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη ο Άγιος του Ισραήλ. Πού είναι ο Θεός? Ο Άγιος Θεός αγαπά να μένει στο λαό τον Άγιο. Ποιος είναι τώρα ο Άγιος λαός? Είναι η Εκκλησία, είναι η πιστή. Αλλά δεν αγαπά να μένει, αγαπά να περπατάει. Γι' αυτό βάζει το ρήμα εμπεριπατώ. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει το ανανιώνει στην Δευτέρα προς Κορυθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός εμπεριπατεί. Σας θυμίζω το πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, που ο Θεός, ο Χριστός περπατούσε ανάμεσα στις λιχνίες, δηλαδή τις 7 λιχνίες, τις 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας, ανάμεσα. Ξέρετε τι δείχνει το περιπατώ? Δείχνει δυναμική θέση του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Ενώ το στέκομαι στατική. Βεβαίως ο Θεός ούτε περπατάει ούτε στέκεται, αφού πληρεί τα πάντα, αλλά είναι έκφρασης για να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι μέσα στο λαό του κατά δυναμικών τρόπων. Το ακούσατε? Κατά δυναμικών τρόπων. Εμπεριπατεί λοιπόν ο Θεός μέσα στο λαό του, ο Άγιος Θεός εις τον Άγιον λαόν του. Τρίτον, καλεί το λαό του ο Θεός να εξέλθει από τον βέβυλον κόσμον, ο οποίος κόσμος όλος είναι πονηρός, διότι όλος κείται εν το πονηρό. Και ο πονηρός εδώ είναι ο διάβολος. Λέγεται πονηρός ο διάβολος. Κείται εν το πονηρό. Προσέξτε, αυτό το πονηρόν δεν είναι ουδέτερον, δεν είναι το πονηρόν, είναι ο πονηρός. Κατά το και μη είσαι ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Αυτό το του, η γενική, δεν είναι το πονηρόν του πονηρού, είναι ο πονηρός του πονηρού. Και είναι το πρόσωπο του διαβόλου, είναι ο διάβολος. Έτσι και εδώ ο κόσμος όλος είναι στην αγκαλιά του διαβόλου.
του πονηρού. Δεν είπε ο ίδιος ο διάβολος εις τον Κύριον ότι όλος αυτός ο κόσμος του δείξε τις βασιλείες της γης? Είναι δικός μου. Βέβαια δεν είναι δικός του. Νομίζει ότι είναι δικός του. Αλλά εν τη αυτή περιπτώσει είναι στην κυριαρχία του σατανά, με την εξής έννοια: ότι οι άνθρωποι δέχονται την επίδρασή του και συνεπώς επικυριαρχεί ο διάβολος εις τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει εις τον Χριστό ή δεν πίστεψε ή εκείνοι που δεν θα πιστέψουν, και συνεπώς αυτομάτως βρίσκονται στην κυριαρχία του διαβόλου. Τώρα τι κάνει ο Θεός? Καλεί ο λαός του να εξέλθει. Έξελθε λαός μου, έξελθε λαός μου. Αυτή η έξοδος είναι η ηρωικότερα πράξη του λαού του Θεού. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο οι Εβραίοι, πρέπει να σας πω ότι η Αίγυπτος ήταν ένας τύπος, ο τύπος της χώρας της σκιάς και του θανάτου. Οι Αιγύπτιοι προς Θεού, όχι οι άνθρωποι, τύπος είναι. Οι Αιγύπτιοι ήταν τύπος των δαιμόνων και ο Φαραώ τύπος του διαβόλου, του αρχηγού των δαιμόνων, και πνίγηκαν στην Ερυθρά. Είναι το βάπτισμα μέσα στο οποίο πνίγεται ο νοητός άρχοντας, ο διάβολος και οι δαίμονες. Και μάλιστα αν είδατε την εικόνα της βαπτίσεως που έχει κάτι ανθρωπάκια μέσα στον Ιορδάνη, γιατί σας έλεγα την ώρα των απορίων ότι η εικόνα η Ορθόδοξος είναι δογματική, είναι οι δυνάμεις του σατανά που πνίγονται μέσα στον Ιορδάνη που βαπτίζεται ο Χριστός. Έτσι λοιπόν έπρεπε ο λαός του να βγει από τη χώρα της Αιγύπτου και να πάει στη γη της Επαγγελίας, η οποία γη της Επαγγελίας είναι ο τύπος της Βασιλείας του Θεού. Όλα αυτά μέσα σε ένα τύπο. Αυτός ο τύπος θα έβρισκε την πραγμάτωσή του στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι η Αίγυπτος. Μπορούμε να πάμε και ταξίδι και να καθίσουμε εκεί, και στην Αίγυπτο έζησαν μεγάλοι πατέρες της εκκλησίας μας, και στην Αίγυπτο ζήσαν ασκητές σπουδαίοι. Δεν είναι η Αίγυπτος καθεαυτήν, τύπος είναι. Ούτε ακόμη η γη της Επαγγελίας είναι το Ισραήλ, τύπος είναι, τύπος. Έπρεπε λοιπόν ο λαός να εξέλθει. Αυτή η έξοδος είναι τώρα στην Καινή Διαθήκη, είναι τροπική. Κάποτε μπορεί να είναι και τοπική. Είναι εκείνο που θα έκανε ένας μοναχός. Είναι τοπική έξοδος από τον κόσμο. Ο οποίος όμως κόσμος είναι πάντοτε η Αίγυπτος. Ενενία τυπική, όπως σας είπα. Θα είναι η έξοδος αυτή τοπική στις μέρες του Αντιχρίστου, όταν οι πιστοί θα πάρουν τα βουνά ενδεχομένως. Θα πάνε εκεί που δεν θα μένουν άνθρωποι, για να έχουν λίγο την ησυχία τους, να αποφύγουν ό,τι ακριβώς θα επιβάλλει ο Αντιχριστός. Αλλά κυριότατα είναι τροπική η έξοδος αυτή. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα ζήσει ο πιστός μέσα στον κόσμο αυτόν θα είναι τρόπος εξόδου από τον κόσμο. Δηλαδή δεν θα ζει κοσμική ζωή. Αυτή είναι η τροπική έξοδος. Κάνω έκκληση στην αγάπη σας, γιατί ιδιωτικά πάρα πολλές φορές μου λέτε, ξέρετε, με κοροϊδεύουν που νηστεύω, διότι πάω στην εκκλησία, μου λένε τούτο, μου λένε εκείνο. Τι σας νοιάζει, ο κόσμος θα κοροϊδέψει. Δεν το ξέρετε αυτό ότι θα ονειδήσει ο κόσμος? Δεν λέει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος εξέλθομεν τίνιν? Ας εξέλθουμε λοιπόν μαζί του. Με ποιον? Γιατί ο Χριστός έπαθε, εσταυρώθη, έξω της παρεμβολής, έξω του στρατοπέδου, έξω της πόλεως Ιερουσαλήμ, φέροντες
των ονειδισμών αυτού. Των ονειδισμών. Δεν το καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου, ότι από τη στιγμή που αναλαμβάνω να είμαι χριστιανός, κουβαλάω των ονειδισμών του Χριστού. Αυτό δεν έκανε και ο Μωυσής με προφητικό όμα, που το γράφει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, ότι επροτίμησε από τους θησαυρούς της Αιγύπτου και το να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ. Επροτίμησε, ελόμενος, είναι μέλλον μετοχή μέλλοντος του ρήματος προτιμώ. Επροτίμησε των ονειδισμών του Χριστού. Θα μου πείτε, είναι προθύστερο, γιατί ο Χριστός ακόμα δεν είχε εμφανιστεί. Προφητικό όματι. Με προφητικό μάτι. Των ονειδισμών του Χριστού. Και προτίμησε, λέει, να συγκακουχείται με το λαό του Θεού. Όλα αυτά καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ότι ήταν μία τροπική, ένας τροπικός, μία τροπική έξοδος για τους Εβραίους, ήταν τοπική έξοδος, διότι φύγαν από την Αίγυπτο, πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, φεύγεις από τη σκιά του θανάτου και της αμαρτίας, εσύ ο πιστός, περνάς από τη διάβαση που λέγεται βάπτισμα και τώρα είσαι ο άνθρωπος που παρέμεσαι στη γη της Επαγγελίας. Θα πρέπει λοιπόν να έχεις μία διαρκή έξοδο. Γι' αυτό το αμάρτημα μερικών Εβραίων να ξαναγυρίσουν στην Αίγυπτο, που ήταν μία καταστροφή του τύπου, του τύπου καταστροφή, όπως και η Μιχία είναι καταστροφή του τύπου ενώσεως Χριστού Εκκλησίας, ήταν το μεγαλύτερο αμάρτημα από όσα μπορούσε να κάνει ο Ισραήλ εις την έρημον. Το μεγαλύτερο αμάρτημα, η επιθυμία του να επιστρέψει πίσω εις την Αίγυπτον, γιατί θυμήθηκε τα σκόρδα και τα κρομίδια της αμαρτίας, τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου. Βλέπετε, τύποι απετέλεσαν μια πραγματικότητα. Λοιπόν, ο λαός του Θεού διαρκώς εξέρχεται. Αδελφέ μου, γνώρισες, έπρεπε να γίνει από το βάπτισμά σου. Τέλος πάντων, γνώρισες την αλήθεια του Χριστού. Ένιωσες θα πει έξοδος. Μη μένεις πια σε ένα κοσμικό πλαίσιο, γιατί τώρα έρχονται οι απόκριες και πρέπει να πάμε στους χορούς, γιατί η θέση του συζύγου είναι τέτοια που πρέπει να πάμε, διότι ξέρετε είναι ο πατριωτικός χορός και πρέπει να πάμε, διότι χιλιαδιότι. Όχι. Εξήλθες. Εξήλθες. Τέλος. Δεν έχει καμία σχέση πια με αυτό που λέγεται κόσμος. Μα είναι κακό ο χορός. Τότε πιάνω άλλο θέμα να σας πω αν, πρέπει, αν είναι καλό ή κακό πράγμα ο χορός. Είναι κόσμος. Όλα αυτά λέγονται κόσμος. Τη λέξη τη βάζω εντός εισαγωγικών. Όλα είναι κόσμος. Λέει ο Άγιος Άκρος Ήρωας, σας το έχω πει τόσες φορές. Αν έπρεπε, λέγει, να πούμε μία λέξη, με μία λέξη, όλα τα πάθη θα τα λέγαμε κόσμος. Αν έπρεπε να αναλύσουμε τη λέξη κόσμος, θα λέγαμε τα επιμέρους πάθη. Κυροδοξία, επίδειξη, τούτα, κλπ. Λοιπόν, κατανοούμε αυτήν την έξοδο. Σας οικετεύω και σας παρακαλώ. Αλλιώτικα όλες οι ομιλίες μας, τα πάντα, πέφτουν στο κενό. Δεν κάνουμε τίποτε. Πρέπει να εξέλθουμε. Να το πάρω με είδηση. Πρέπει να εξέλθουμε. Είναι εντολή. Έτσι, καλείται ο λαός να εξέλθει. Δηλαδή, σας είπα, είναι η αρνητική αγιότητα. Σας είπα στην αρχή ότι Αγίος θα πει εκείνος ο οποίος, ή το Άγιον, εκείνο το οποίο είναι χωρισμένο από την αμαρτία, και δεύτερον το εμπλουτισμένο με την αρετή. Εδώ τώρα έχουμε την αρνητική πλευρά να εξέλθουμε. Πρέπει να φύγουμε από το κοσμικό φρόνημα και να αρχίσουμε να εμπλουτιζόμεθα με αρετές. Γιατί δεν είναι αρκετό να εξέλθεις, πρέπει να εμπλουτίζεσαι. Δεν είναι αρκετό να βγάλεις τα ραδίκια, συγγνώμη, τις παπαρούνες και ξέρω εγώ, την αγριάδα μέσα από το χωράφι για να σπείρει σιτάρι. Πρέπει και να σπείρει σιτάρι. Όχι μόνο να βγάλεις τα αγριόχορτα. Ακόμη, τέταρτο, ο ιδρυτής της Εκκλησίας
είναι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός. Είναι η αόρατος κεφαλή. Είναι εκείνος ον τον οποίον ο Πατήρ υγείασεν, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον. Ή ον ο Πατήρ υγείασεν, δηλαδή ξεχώρισε, θα είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και έχρισεν αυτόν, λέει η Αγία Γραφή, πνεύματι Αγίο. Δεν κατέβηκε στη βάπτιση του Χριστού το Πνεύμα του Άγιο? Έχρισε, χρύο, θα πει βάζω κάποιο λάδι ή κάποιο σημάδι. Όταν το Πνεύμα του Άγιον κατήλθε, τι έκανε? Έδειξε. Τι είναι το Πνεύμα του Άγιον? Ο δάκτυλος του Θεού. Το λέει ο Χριστός. Εάν εγώ εν δάκτυλο Θεού ποιώ θαύματα. Ώστε λοιπόν το Πνεύμα του Άγιον είναι ο δάκτυλος του Θεού, του Πατρός. Έτσι έδειξε, δηλαδή έχρισε. Με το Πνεύμα το Άγιον έχρισε, έδειξε τον Υιόν. Ακόμη, λέγει η Αγία Γραφή, ολού σας ημάς από των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Εάν όμως μας λούει, δηλαδή μας καθαρίζει, μας λούζει από τις αμαρτίες μας, τότε το αίμα του είναι Άγιον. Ώστε λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός ως κεφαλή της Εκκλησίας είναι Άγιος. Όταν λέμε έχρισε ο Πατήρ δια του Αγίου Πνεύματος, εννοούμε πάντοτε, προσέξτε, με την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, διότι ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να χρηστεί ως δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ακατανόητον, αφού ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα και αφού η ουσία του Θεού ως μία ουσία και είναι οντολογικός αγαθή, Αγία, τότε τι έννοια θα είχε αυτός ο αγιασμός? Αλλά αγιάζεται η ανθρωπίνη φύση. Καλύτερα, να είμαι ακριβέστερος, δεν αγιάζεται, δεικνύεται ως Αγία, διότι ο Χριστός προσλαμβάνοντας από την, ο Υιός προσλαμβάνοντας από την Θεοτόκον σάρκα, καταρχάς η ιδία είχε καθαριστεί και αγιαστεί. Το Πνεύμα του Άγιον την είχε καθαρίσει και συνεπώς αμέσως η πρόσληψη αυτή είναι ήδη Αγία. Και έτσι δεν είχε ανάγκη ο Χριστός να γίνει Άγιος, αλλά να αναδειχθεί, δηλαδή με την να δειχθεί καλύτερα. Το Πνεύμα του Άγιον φανερώνει τον Ιησούν ως Άγιον, τον χρύει, τον επισφραγίζει ως Άγιον. Είναι Άγιος με την πρόσληψη σαρκός από την Θεοτόκον. Μην το ξεχνούμε αυτό, γιατί αλλιώτικα πέφτουμε σε μια φοβερή αίρεση. Και μάλιστα τελευταία έχουμε και κάτι δημοσιεύσει σε μια εφημερίδα θρησκευτική, έχουν περιπλεχθεί εκεί τα πράγματα, αλλά μην πω τίποτα περισσότερο, γιατί καμιά φορά μια έκφραση να μην είναι πολύ ακριβής και να δημιουργήσει προβλήματα. Πάντως θα δηλώσω κάτι που κι άλλοτε το έχω πει. Όπου ακουστούν αυτές οι κασέτες, κάποιος μπορεί να πει «Α, ο πατήρ Αθανάσιος είναι αιρετικός». Όχι, απλώς έχω κάνει κάποιο λάθος. Διότι αιρετικός δεν λέγεται εκείνος που κάνει λάθος, αλλά εκείνος που επιμένει αφού του υπεδείχθη το λάθος. Αν λοιπόν έρθει κάποιος και μου πει «Παππούλη μου, εκεί σε εκείνο το σημείο δεν τα λες πολύ με ακρίβεια, κάνεις ένα λάθος». Μάλιστα, το αποδέχομαι. Δεν είμαι λοιπόν αιρετικός, έκανε λάθος, ανθρωπίνη. Αιρετικός λέγεται αυτός που επιμένει, γι' αυτό υπάρχει ένα λατινικό ρητό που λέει το λανθάνιν ανθρώπινον, το επιμένειν διαβολικόν. Μόνο ο διάβολος επιμένει και ο αιρετικός που είναι όργανο του διαβόλου. Λοιπόν, πέμπτον, εκείνο που ζωοποιεί την Εκκλησία είναι, αγαπητοί μου, το Άγιον Πνεύμα. Είναι η ψυχή της Εκκλησίας. Εάν το σώμα, σας έλεγα σε μια περασμένη φορά, το σώμα είναι η Εκκλησία,
Γιατί είναι το σώμα του Χριστού. Δεν σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ο Χριστός είναι το χριστολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας και το Πνεύμα το Άγιον το πνευματολογικό θεμέλιο της Εκκλησίας. Έτσι, άμα μιλάμε για σώμα, τότε ποια είναι η ψυχή αυτού του σώματος? Η ψυχή αυτού του σώματος είναι το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, εκείνο όπως το Πνεύμα, το ανθρώπινο πνεύμα ζωοποιεί το σώμα, έτσι το Πνεύμα το Άγιον ζωοποιεί την Εκκλησία. Δηλαδή τι κάνει? Αγιάζει τα μέλη της. Τους δίνει ζωή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή του Αγίου Πνεύματος, αυτή που απορρέει από το Πνεύμα το Άγιον. Δεν μπορούμε να μιλάμε για πνευματική ζωή ψηλό ονόματι εάν δεν έχουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό νομίζω ότι η καλύτερη ευχή που θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο είναι να έχει το Πνεύμα το Άγιον και να ξεκινήσει τη ζωή του από τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος. Ξεκινάμε με το Πνεύμα το Άγιον, γιατί αυτός είναι η πηγή, το Πνεύμα το Άγιον, ο παράκλητος. Είναι ο δεύτερος παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον. Ξεκινάμε από τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιον, την πνευματική μας ζωή, για να συντηρηθεί και να συντηρηθεί πάλι από το Πνεύμα το Άγιον. Διότι δεν μπορούμε εκείνο που έχουμε από το Πνεύμα το Άγιον να το συντηρήσουμε, εάν δεν έχουμε πάλι το Πνεύμα το Άγιον. Συνεπώς, από εκεί αντλούμε και από εκεί συντηρούμε την πνευματική μας ζωή. Και μην ξεχνάτε τι θα πει η πνευματική ζωή. Αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιον. Ξέρετε τι διαστροφή υπάρχει γύρω από το θέμα πνευματική ζωή? Αν ξέρατε. Πόσα πράγματα λέμε πνευματικά ενώ δεν είναι, και πολύ παραπάνω δεν ανήκουν στο Πνεύμα το Άγιον. Και πολλές φορές φοβάμαι ότι νομίζουμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και να φτάσουμε να μη σωθούμε, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι είναι πνευματική ζωή. Έκτον, λέγεται η Εκκλησία Αγία διότι έχει Άγιον Ευαγγέλιον. Ξέρετε δε ότι αν η Αγία Τράπεζα είναι το κέντρο της λατρείας της Εκκλησίας μας, τότε το κέντρο του κέντρου είναι το Ευαγγέλιο. Διότι πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης πάντοτε υπάρχει το Ευαγγέλιο. Είναι στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης. Και ο ιερεύς που θα προσκυνήσει προσκυνά το Άγιον Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα. Συνεπώς, το Ευαγγέλιο είναι Άγιο. Διότι καταρχάς βέβαια Ευαγγέλιο είναι όλη η Καινή Διαθήκη, μην το ξεχνούμε, αλλά θα λέγαμε, ας με επιτραπεί αυτός ο χωρισμός, δεν είναι σωστός, αλλά θα το πω έτσι για λόγους τεχνικούς, ότι είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια. Τι είναι τα τέσσερα Ευαγγέλια? Είναι ο βίος και η διδασκαλία του Χριστού. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός είναι Άγιος, άρα και ο βίος του και η διδασκαλία του είναι Άγια, άρα το Ευαγγέλιο είναι Άγιον. Αν μου πείτε γιατί τώρα είπα για τα τέσσερα Ευαγγέλια, όλα τα άλλα, πράξεις και επιστολές, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να ερμηνεύουν. Απόστολος Παύλος τι κάνει με τις επιστολές του? Οι άλλοι Απόστολοι τι κάνουν? Να ερμηνεύουν αυτό που είπε ο Χριστός και αυτό που είναι ο Χριστός. Αυτό που είπε και αυτό που είναι. Και συνεπώς όλη η Καινή Διαθήκη πια, η οποία δύναται να υποθεί αλάνθαστα Ευαγγέλιον, τα 27 βιβλία Ευαγγέλιον είναι Άγιον. Έβδομα, η προσευχή είναι Αγία. Και η προσευχή δεν είναι τι άλλο παρά ο τρόπος επικοινωνίας με τον Άγιον Θεόν. Επικοινωνώ όταν προσεύχομαι με τον Άγιο Θεό. Συνεπώς, τι θα πει επικοινωνώ? Έχω ένα διάλογο ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, το δικό μου και του Θεού. Ο Θεός ακούει, βλέπει, γιατί είναι πρόσωπον. Είναι πρόσωπον. Τώρα προσέξτε,
Αν η Εκκλησία προσεύχεται, τότε είναι τα πολλά πρόσωπα της Εκκλησίας με το πρόσωπο του Θεού. Άρα, εδώ έχουμε μία επικοινωνία. Δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για επικοινωνία αν αυτή η επικοινωνία δεν είναι Αγία. Άγιος λοιπόν ο Θεός, Άγιος ο λαός Του, το λέγαμε πιο πάνω αυτό προηγουμένως, και συνεπώς και η επικοινωνία του λαού του Θεού, είτε ατομικά είτε ομαδικά, όταν προσεύχεται, τότε καθιστά την επικοινωνία Αγία. Δηλαδή η προσευχή είναι Αγία. 8. Τι αγιάζει τον άνθρωπο μέσα στην Εκκλησία? Τα μυστήρια. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιτελεί τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία? Βεβαίως τα παρέδωκεν ο Υιός, τα τελεί το Πνεύμα το Άγιον. Έτσι, ποτέ μην το ξεχνάτε ότι τα μυστήρια τελούνται πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιον. Προσέξτε, ο όλος Άγιος Τριαδικός Θεός τα επιτελεί. Όταν λέμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε εις το όνομα ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όταν κάνουμε την προσευχή, θυμήθηκα, λέμε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι μια επίκληση. Όμως εκείνο που φαίνεται, γι' αυτό λέμε το Πνεύμα το Άγιον είναι που επιτελεί τα μυστήρια, είναι αυτό το Πνεύμα το Άγιον. Μην ξεχνάμε ότι είναι πάντοτε αχώριστα ο Άγιος Τριαδικός Θεός παντού. Λέμε ότι ο Υιός δημιουργεί το σύμπαν, τα πάντα, και χωρίς αυτού ουδέ εν γέγονεν ο γέγονεν. Τούτο δια να εξαρθεί ο Υιός, και ο Πατήρ δημιουργεί και ο Υιός δημιουργεί και το Πνεύμα του Άγιον δημιουργεί. Αλλά τρόπον τεινά, τα τρία πρόσωπα σαν να μοιράζονται, τρόπον τεινά, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, μοιράζονται το έργο. Και έτσι λέμε, ο Πατήρ δημιουργεί διά του Υιού εν Αγίω Πνεύματι. Συνεπώς ο Πατήρ θέλει, ο Υιός δημιουργεί, το Πνεύμα το Άγιο συντηρεί. Αλλά είναι πάντοτε ο Άγιος Τριαδικός Θεός, αχωρίστος. Αλλά εδώ λέμε τώρα, το Πνεύμα το Άγιο που μένει στην Εκκλησία, επειδή μένει στην Εκκλησία, παρόν όμως είναι και ο Χριστός και ο Πατήρ. Ως Υιός βεβαίως, ομοίησιος με τον Πατέρα, αλλά και ως Χριστός, και με την ανθρωπίνη του φύση είναι πανταχού παρόν. Να σας το πω και αυτό, ένεκα της υποστατικής του ενώσεως. Δηλαδή υποστατική θα πει ένα πρόσωπο, δύο φύσεις. Και επειδή η Θεία φύση είναι πανταχού παρούσα, και επειδή το πρόσωπο είναι ένα, άρα λοιπόν ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση και εκείνος είναι πανταχού παρόν. Κι όμως λέμε ότι ο Υιός είναι στον ουρανό, είναι όμως πανταχού παρόν. Λοιπόν, ένεκα της υποστατικής ενώσεως, υποστατικής, υπόστασης θα πει πρόσωπον, υπόστασης. Ξέρετε, η λέξη υπόσταση θα πει και ουσία, αλλά όταν καθαιρώθηκε ο όρος υπόσταση, εννοεί το η έννοια, η σημασία του προσώπου. Λοιπόν, εκείνο, είπαμε τα μυστήρια, εκείνο που αγιάζει τα μυστήρια, τελεί, είναι το Πνεύμα το Άγιον. Άρα τα μυστήρια είναι εκείνα που αγιάζουν τους πιστούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αγιασμό χωρίς τα μυστήρια. Πώς θα αγιαστώ? Όταν εξομολογούμε, όταν κοινωνώ. Αυτά τα δύο μυστήρια είναι υποχρεωτικά. Όταν, ξέρετε, τρία είναι τα υποχρεωτικά. Αν θέλετε, δύο είναι. Είναι δύο, θα σας πω παρακάτω. Το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία. Με αυτά μπαίνω στη Βασιλεία του Θεού, με αυτά αγιάζομαι, με αυτά ζω. Τώρα, λερώνοντας το βάπτισμα, το χιτώνα του βαπτίσματος, η οικονομεί η αγάπη του Θεού το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και συνεπώς τώρα, αντί του μη επαναλαμβανομένου μυστηρίου του βαπτίσματος, έχω το μυστήριο
της εξομολογήσεως και καθαρίζουμε διαρκώς. Έτσι θα λέγαμε, είναι απαραίτητο μυστήριο η εξομολόγηση. Τώρα, το χρήσμα έρχεται να μου βάλει τη σφραγίδα του το Πνεύμα του Άγιο να μου δώσει δώρα. Να μου δώσει δώρα. Κάποια στιγμή όταν ένα νήπιο πεθαίνει, το βαπτίζουμε αλλά δεν έχουμε το χρήσμα. Και το χρήσμα είναι απαραίτητο για να πάρουμε την πρίκα μας. Κι άλλοτε σας έλεγα ότι τα χαρίσματα είναι η πρίκα που δίδει, πρικοδοτεί το Πνεύμα του Άγιον εις τον κάθε πιστόν. Μετά τα άλλα, η ιεροσύνη, ο γάμος και το ευχέλαιο, παρέλειψα κανένα. Ιεροσύνη, γάμος, ευχέλαιο. Αυτά δεν είναι υποχρεωτικά. Δεν είναι υποχρεωτικό να παντρευτώ, δεν είναι υποχρεωτικό να γίνω κληρικός. Και αν υποτεθεί ότι με αναρρώστησε ή δεν ξέρω εγώ, γιατί είναι το μυστήριο για την ασθένεια κτλ. Δεν έχω και το μυστήριο του ευχελαίου. Αλλά η Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, είναι τα πρώτα. Μετά συμπληρώνεται το βάπτισμα, τρόπος του λένε συμπληρώνει. Δηλαδή έρχεται το μυστήριο, σας είπα, της εξομολογήσεως και λοιπά και λοιπά, και το χρήσμα με τα δώρα που θα πάρω του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, πώς θα αγιαστώ χωρίς μυστήρια? Ποτέ. Μια ερμηνεία στην παραβολή του καλού Σαμαρίτου, όταν βγάζει ο καλός Σαμαρίτης τα 2 δινάρια για να πληρώσει, όχι να πληρώσει, για να χρησιμοποιηθούν από τον πανδοχέα στην θεραπεία του ασθενούς, του υψηλού του ασθενούς, και αυτός ο υψηλός ασθενής είναι ο άνθρωπος. Έβγαλε, λέει, 2 δινάρια. Πάρτε. Λέγουν οι ερμηνευτές ότι είναι το 1 δινάριο τα μυστήρια και το άλλο δινάριο είναι η Αγία Γραφή. Με αυτά τα 2 θα θεραπεύσει τον άρρωστο. Τον άρρωστο άνθρωπο. Και λέει, ό,τι δε προσδαπανήσεις, εγώ το επανέρχεστε με, αποδόσωση. Ό,τι προσξοδέψεις, προσδαπανήσεις, που θα πει, ό,τι ξοδέψεις παραπάνω. Σας έλεγα κάποτε, το ενθυμούμε, αυτό το παραπάνω τι μπορεί να είναι? Ο κόπος του κληρικού. Διότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω για να σωθεί ο υψηλός ασθενής, τα μυστήρια και η Αγία Γραφή. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Τι είναι λοιπόν αυτό που θα ξοδέψει παραπάνω? Ο κόπος του κληρικού, ο κόπος του ποιμένος. Εγώ, λέει, θα σε πληρώσω. Και αυτό δεν είναι παρά η αμοιβή του καλού ποιμένος που θα κερδίσει τη Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι τα μυστήρια και η Αγία Γραφή, εκείνα τα οποία σώζουν και αγιάζουν τον άνθρωπο. Ακόμη ένατον είναι η λατρεία. Είναι αγία η λατρεία. Πώς θα μπορούσε ποτέ να προσφερθεί μία λατρεία στον Θεό αν δεν είναι αγία? Θα πρέπει λοιπόν στον Άγιο Θεό να είναι αγία η λατρεία. Κορυφαία δε λατρεία είναι η Θεία Ευχαριστία. Προσέξτε τώρα. Εδώ προσφέρομαι ψωμί και κρασί, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, και μας προσφέρει εκείνος το σώμα του και το αίμα του. Το σώμα του Χριστού και το αίμα του Χριστού μας προσφέρει ο Πατήρ δια του Αγίου Πνεύματος. Και εδώ μοιάζει ο Υιός σαν να έχει μια παθητική στάση, διότι ο Πατήρ δια του Αγίου Πνεύματος μεταβάλλει το κρασί και το ψωμί σε σώμα και αίμα Χριστού, και μοιάζει σαν να έχει μια παθητική στάση ο Χριστός. Μοιάζει. Οπότε τον παίρνουμε τρόπον να μένει παθητικός. Δεν είναι καθόλου, γιατί αν κοινωνήσεις και δεν πρέπει, τότε πυρ μέσα σου βάζεις και κρίμα και κατάκριμα. Άρα λοιπόν δεν είναι παθητικά ο Χριστός μέσα σου, είναι δυναμικότατα. Αλλά όπως φαίνεται το είπα, έτσι όπως τελείται, έτσι το είπα, όπως φαίνεται το πράγμα. Λοιπόν, κορυφαία λατρεία είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κορυφαία λατρεία.
Και έτσι εκεί παίρνουμε το Άγιον, την Αγία Σάρκα και το Άγιον Αίμα του Χριστού. Μπορεί λοιπόν να μην είναι η λατρεία και ειδικότερα η Θεία Λειτουργία Αγία. Καταλαβαίνετε τι κάνουμε μέχρι τώρα? Λέμε γιατί η Εκκλησία είναι Αγία. Δέκατον, γιατί και τα μέλη της Εκκλησίας είναι Άγια. Γιατί είναι Άγια? Διότι ως μέλη του σώματος του Χριστού, αφού το σώμα του είναι Άγιον και τα μέλη είναι Άγια. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι ένα από τα ονόματα των χριστιανών ήταν Άγιοι. Ασπάστασε τους Αγίους, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Άγιοι. Συνεπώς, αν τα μέλη είναι Άγια, τότε και η Εκκλησία είναι Άγια. Ο κάθε δε πιστός είναι, ο κάθε πιστός, επειδή είναι Άγιος, οφείλει να είναι άλλας της γης και φως του κόσμου. Ημίσεστε, ο Χριστός είπε, το φως του κόσμου. Είπε όμως ότι ο Θεός είναι φως. Είπε ο ίδιος, εγώ είμαι το φως του κόσμου, γιατί είναι Άγιος. Άρα λοιπόν θα είναι φως και Άγιος. Και εγώ θα είμαι φως και Άγιος. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν ο πιστός δεν είναι φως, αλλά είναι σκότος. Ημίσεστε το άλας της γης. Το αλάτι που έχει δύο βασικές ιδιότητες: κάνει νόστιμα τα φαγητά και συντηρεί τα φαγητά. Εάν λέει το άλας χάσει την αλιστική του ιδιότητα, έτσι, χάσει, δηλαδή δεν είναι πια αλάτι, τότε είναι άχρηστο. Τότε πετιέται, λέει ο Χριστός, και καταπατείται υπό τον ανθρώπο, γιατί δεν κάνει, λέει, ούτε για κοπριά, ούτε για τον κήπο. Καταπατείται. Όταν ο χριστιανός γίνει ανάλατο αλάτι, τότε καταπατείται εις τα αστριώδους του κόσμου τούτου. Καταπατείται και γελιοποιείται από τον διάβολο και από τον κόσμο. Να μας φυλάξει ο Θεός ποτέ να μην γίνομαι, αγαπητοί μου, σκοτάδι ή ανάλατο αλάτι. Βέβαια, τελειώνοντας, στην Εκκλησία θα μου πείτε, υπάρχουν και τα σαπρά μέλη. Όλοι είναι Άγιοι μες στην Εκκλησία? Όσοι βαπτίζονται γίνονται όντως Άγιοι? Παραμένουν Άγιοι και πεθαίνουν ως Άγιοι? Βέβαια όχι. Αυτή τι είναι? Τα λεγόμενα σαπρά, σαπρός, θα πει σάπιος, σαπρά μέλη. Μην ξεχνάτε την παραβολή της Σαγίνης. Σαγίνη θα πει δίχτυ, ψαράδικο δίχτυ. Και όταν ρίχνω το δίχτυ και ψαρεύω, δεν κάνω παρά να σαγινεύω. Γι' αυτό μεταφορικά τώρα σαγινεύω. Μας εσαγίνευσε, λέει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή μας έβαλε στο δίχτυ του, δηλαδή μας ψάρεψε. Λοιπόν, δίχτυ είναι το κήρυγμα. Όταν είπε ο Χριστός, πώς να παρομοιάσω τη Βασιλεία του Θεού? Με μία σαγίνη, με ένα δίχτυ. Πέφτει στη θάλασσα και πιάνει, λέει, ψάρια καλά και σαπρά. Εδώ σαπρός δεν σημαίνει σάπιος, αλλά σημαίνει δεύτερο ψάρι. Δεύτερο ψάρι. Είναι κάτι κοκαλιάρικα ψάρια, είναι κάτι που, ξέρετε, οι ψάραδες τα πετάνε. Αυτή η εικόνα λοιπόν είναι η ίδια, όπως το είπε ο Κύριος. Όταν βγει, λέει, το δίχτυ με τα ψάρια, τα καλά και τα σαπρά, τότε γίνεται η διαλογή. Και τα μεν, λέει, καλά ψάρια τα βάζουν στα αγγεία και χρησιμοποιούνται, τα δε σαπρά τα πετούν. Μέχρι σήμερα έχουμε την εικόνα στους ψαράδες, στις παραλίες που ψαρεύουν. Λοιπόν, αυτό, αγαπητοί μου, σημαίνει με τα μέλη εκείνα, τα οποία είναι σαπρά. Το κήρυγμα τους έφερε μέχρι την καρέκλα του ναού, αλλά όλοι δεν τελεσφορούν. Ή εκείνη η άλλη εικόνα με τον αγρό των Ζυζανίων. Θα έρθει ο καιρός του θερισμού και τότε ο σίτος θα μπει εις τις αποθήκες και ο σανός θα καεί εις το φούρνο. Και είπε ο Κύριος, ερμηνεύει ο ίδιος ο Χριστός στην παραβολή, στη Βασιλεία του Θεού η πιστή που είναι σίτος, η άλλη δε εις το πυρ το αιώνιον. Βλέπετε, η διαλογή στο τέλος γίνεται. Ακούστε, στο τέλος γίνεται. Να πω και κάτι ακόμα. Εκείνο που ο Χριστός είπε, εγώ είμαι η άμελος, εμείς τα κλίματα. Δηλαδή κλιματόβεργες. Κάθε κλιματόβεργα που δεν αποφέρει καρπών, εκόπτεται, κόβεται,
τι κάνει ο αμπελουργός? Δεν κόβει, παρακαλώ, τις κλιματόβεργες όταν κλαδεύει το κλίμα του. Εκείνες που ξέρει ότι δεν θα κάνουν στα φύλλα, θα βγάλουν νέα βλαστάρια και θα έχουμε μπολικό καρπό. Λοιπόν, κλιματόβεργα που δεν κάνει καρπό κόβεται. Και η σπυρ, λέει ο Χριστός, είναι 15 κεφάλαιο κατά Ιωάννη, η σπυρ βάλεται. Έτσι κλαδεύονται οι άνθρωποι αυτοί, εκείνοι οι οποίοι δεν είναι τα ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, και κάποια μέρα θα βρεθούν στην αιωνία κόλαση. Ο κόσμος αυτός, θα ήθελα να σας πω, δεν είναι παρά η πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Η ιστορική Εκκλησία, τι θα πει η ιστορική Εκκλησία, η Εκκλησία που περπατάει, πορεύεται μέσα στην ιστορία, μέσα στον κόσμο αυτόν, παίρνει, προσλαμβάνει πολλούς ανθρώπους, και καλούς και μη καλούς, και εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν και εκείνοι οι οποίοι μετά δεν πιστεύουν, εκείνοι οι οποίοι γίνονται Άγιοι και εκείνοι οι οποίοι δεν γίνονται Άγιοι. Είναι επόμενο να υπάρχουν αυτά τα σαπρά μέλη μέσα στην Εκκλησία, γιατί είναι εμπορία η Εκκλησία. Δεν πάβει όμως η Εκκλησία να είναι Αγία παρά τα σαπρά αυτά μέλη, τη ανοχή της κεφαλής του Χριστού. Γιατί, το λέει ο Απόστολος Πέτρος, το λέει ο Άγιος Ιάκωβος αδερφός Θεός, επειδή, λέει, ανέχεται ο Θεός, τον λες ότι δεν θα ξανάρθει? Επειδή ανέχεται ο Χριστός? Όχι, θα ξανάρθει και θα κρίνει τον κόσμο. Και θα κρίνει τον κόσμο. Και τότε θα αποδώσει τον καθέραν εκείνο που του ανήκει. Όταν όμως κάποιος είναι μέσα στην Εκκλησία, στην ιστορική Εκκλησία, στον κόσμο αυτόν, ο οποίος μπορεί να σκανδαλίζει κατά τρόπον που να προσβάλλει τα υγεία μέλη, κάνουμε ό,τι κάνουμε, αγαπητοί μου, ξένα καφάση που έχουμε μέσα, πορτοκάλια, ροδάκινα, δεν ξέρω τι, που βρίσκουμε ένα σάπιο. Τι κάνουμε? Το πετάμε. Διότι είναι αδύνατον αυτό να ξαναγίνει, πια κρίνουμε, να ξαναγίνει πάλι γερό. Και το πετάμε, για να μην προσβάλλει και τα άλλα. Λοιπόν, λέει και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη το εξής. Στην Καινή Διαθήκη είναι Α Κορινθίους 5,13. Και εξαρείτε των πονηρών εξημών αυτών. Θα τον πάρετε και να τον πετάξετε. Των πονηρών. Όπως ακριβώς το σαπισμένο πορτοκάλι. Έξω από το καφάσι, για να μην χαλάσετε άλλα πορτοκάλια. Είναι αυτό το δικαίωμα της Εκκλησίας να καθερεί, να αφορίζει. Τι επιαφορίζω? Σε βγάζω από τα όρια της Εκκλησίας. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Εάν είσαι συνειδητός χριστιανός και φτάνεις μέχρι την εξομολόγηση και θα σου πει ο πνευματικός, δεν θα κοινωνήσεις, αυτή τη στιγμή σε βγάζει απ' έξω και περιμένει πότε θα αγιαστείς, πότε θα οριμάσεις, πότε δηλαδή θα καταλάβεις πως πρέπει να ζήσεις για να σε εισαγάγει στην Εκκλησία. Πως επανεισάγεται? Με το να σου πει θα κοινωνήσεις. Έτσι, αγαπητοί μου, βλέπουμε σαφώς ότι η Εκκλησία είναι Αγία. Τι θα έπρεπε να πούμε παρακάτω? Ο Άγιος Ιγνάτιος, αποκαλεί την Εκκλησία εκεί που γράφει μια επιστολή του στους Σμύρναείς. Την αποκαλεί την Εκκλησία Θεοπρεπεστάτην και Αγιοφόρον. Θα σας συνιστούσα, κάποτε είχα κάνει μια μικρή ανάλυση, είναι πολλά χρόνια, μπορεί πάνω από 20 χρόνια. Θα σας συνιστούσα, αν βρίσκατε, να διαβάζετε τις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου. Είναι στην Πατρολογία, είναι στο δεύτερο, τρίτο τόμο, κάπου εκεί, δεν θυμούμε, τέταρτον, δεν θυμάμαι, που αναφέρεται, όλες του επιστολές αναφέρονται στο θέμα Εκκλησία. Γι' αυτό και θεωρείται ένας από τους παλαιούς αρχαίους, μαζί με τον Κυπριανό ή Τερτιλιανό, εκκλησιολόγος της Εκκλησίας μας. Εκκλησιολόγος της Εκκλησίας μας. Εκεί να δείτε τι θα πει η Εκκλησία. Τι θα πει? Εδώ λοιπόν την Εκκλησία την αποκαλεί Θεοπρεπεστάτην.
καθώς πρέπει στο Θεό. Και συνεπώς, έχει μέγα ύψος η Εκκλησία. Την αποκαλεί αγιοφόρον, διότι φέρει την αγιότητα, και τούτο διότι Αγία είναι η κεφαλή, φέρει την αγιότητα και καθιστά τα μέλη της αγιοφόρα. Τι ωραίο είναι αυτό. Αγαπητοί μου, ο σκοπός του θέματος αυτού ήταν να καταλάβουμε. Σας είπα στην αρχή ότι είναι μία από τις, θα λέγαμε, πολυτελείς ιδιότητες της Εκκλησίας, ότι είναι Αγία. Θα ήθελα να σας πω, να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να αγιαζόμεθα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν πρέπει η ζωή μας σαν χριστιανοί να είναι στατική. Μην κανείς πιστέψει ότι ο αγιασμός είναι στατικής μορφής. Ότι να, είπε τις παλιές του αμαρτίες, εξομολογήθηκε και τώρα δεν έχει τίποτα. Και τώρα είναι πολύ καλά. Έρχονται άνθρωποι που κάποτε είχαν πολλές αμαρτίες, τις εξομολογήθηκαν. Και έρχονται και μου λένε, τους λυπάμαι, δεν ξέρω, έχουν στατική μορφή. Μου λένε, δεν έχω τώρα τίποτα. Και δεύτερη φορά δεν έχω τίποτα. Εγώ σας λέγω ότι μια μέρα να περάσει μόνο, αρκεί να τον είχα το πνευματικό στην τσέπη μου. Γιατί βλέπετε, δεν είναι πάντοτε εύκολο να έχουμε το πνευματικό. Θα σας έλεγα ότι θα είχα να απαριθμίσω αρκετές.